ή να μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Καλημέρα κύριε Χατζή, ευχαριστώ πολύ. Το διαβάσατε όλο? Το διαβάσαμε, ξενυχτήσαμε την επιστημονική ομάδα, αλλά για δύο άρθρα κύριε Χατζή, τα οποία δεν έχουν αναδειχθεί και δύσκολα οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα τα εντοπίσουν, δεν μπορούμε να πιστέψουμε, διότι στο άρθρο 15 υπάρχει μία διπλή ρήτρα αιρεσιμότητας. Ναι. Για τα κοινωνικά μέτρα των άρθρων 3 έως 9 και για τις φορολογικές ελαφρύνσεις των 11-14. Δηλαδή, δεν θα ενεργοποιηθούν ποτέ εάν δεν πιαστεί ο στόχος 3,5%, οπότε μόνο για το υπερβάλλον, και δεν θα υλοποιήσουν αν δεν συμφωνήσουν οι θεσμοί με ρήτρα να συμφωνήσει πρώτο το ΔΝΤ. Είναι το άρθρο 15. Ήδη βγάλαμε την πρώτη ανακοίνωση, την οποία έχετε εσείς ως πρώτος παραλήπτης, θα την πάρετε στο site. Και βεβαίως δεν μπορεί να ισχύσει αυτό το άρθρο, γιατί είναι άρθρο όνειδος, ντροπή και έσκος για το κοινοβούλιο και τη δημοκρατία. Μάλιστα. Και βεβαίως το άρθρο 57, που καταργούνται τα επιδόματα των αθλείων, λέγονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Το άρθρο 57 του νομοσχεδίου καταργούνται τα εξής επιδόματα. Περίμενα τον Γιώργο Αυτιά και τους επιφανείς να τα εντοπίσουν. Καταργούνται πρώτο το επίδομα των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και παιδιά που φοιτούν σε δημόσια σχολεία. Δεύτερο, το επίδομα απροστάτευτων παιδιών. Τρίτον, το παιδιών όσων τελούν σε ένδια. Και τέταρτο, των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας νέων που εγγράφονται στα ειδικά μητρώα ανέργων του ΑΕΔ. Μάλιστα. Τα τέσσερα αυτά επιδόματα καταργούνται, είναι τα επιδόματα των δυο φτωχών συμπατριωτών μας. Μάλιστα, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ κύριε Χατζή. Πρέπει να πω εδώ για να το αποκαταστήσω, επειδή έκανε αναφορά στον συνάδελφο, ότι από το πρωί, επειδή ο Γιώργος το έχει διαβάσει το νέο αυτό μνημόνιο, τη νέα αυτή συμφωνία, είναι δεδομένο αυτό, όλη τη νύχτα, το εξήγησε και εδώ νωρίτερα με τους συνεργάτες του και το ανέλησαν. Τώρα, αν δεν είπε το συγκεκριμένο άρθρο ή το είπε, δεν το ξέρω, αλλά σημασία έχει ότι είχαμε μια πλήρη ανάλυση νωρίτερα εδώ στο Sky και από την εκπομπή του Γιώργου, που εξήγησε πάρα πολλά. Λοιπόν, να καλημερίσω τους καλεσμένους μου, την κυρία Χαρά Καφαντάρη. Καλημέρα κυρία Καφαντάρη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά. Όχι, πιο Πειραιά. Πιο Πειραιά. Στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, εντάξει. Και πρόεδρος επιτροπής. Είδε, το έκανα επειδή δεν στο λάβω για να τονιστεί το Β' Αθηνών. Παραγωγής και εμπορίου της Βουλής. Ναι, το ξέρω αυτό. Είναι ο κύριος Γιάννης Παπαθανασίου, πρώην υπουργός οικονομικών από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Και ο κύριος. Πολλά στις μητέρες, κύριε Χατζή. Βέβαια, σήμερα είναι η μέρα της μητέρας. Σήμερα είναι η μέρα της μητέρας. Και αν είχαμε σεβασμό στις μητέρες μας, θα τα κάναμε αυτά. Και εσείς οι πολιτικοί κυρίως. Θα είστε καλύτερα παιδιά. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Ό,τι επιθυμείτε. Πάντα με τον καλό λόγο. Πάντα βεβαίως. Σας έχω μεγάλη εκτίμηση όλους σας. Και βεβαίως ο συνάδελφός μου και φίλος, ο Αντώνης Δελατόλας. Καλημέρα. Δύο Κυριακές είχες ρεπό, δεν ήρθες. Είχαμε υποχρεώσεις εκτός. Είχες υποχρεώσεις εκτός. Συστήματος. Ξέρω, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα εύκολα. Από τα εύκολα. Κυρία Καφαντάρη, προφανώς δεν έχει κανείς την απέτηση σήμερα να έχετε εξαντλήσει και αναλυτικά και εξονυχιστικά αυτό το νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή. Ήρθε χθες το απόγευμα, προσπάθησα το βράδυ και είδα τα βασικά σημεία. Τα βασικά σημεία. Έτσι, το μέχρι αύριο αυτό, το απόγευμα, ναι, το μεσημέρι μάλλον που θα μπει στις επιτροπές μας, θα έχουμε εξαντλήσει και τις λεπτομέρειες. Μάλιστα. Έτσι. Ήδη μου στέλνουν διάφοροι φίλοι εδώ το άρθρο για το οποίο μίλησε ο κύριος Μητρόπουλος και μου λέει, επισημαίνουν, και ευχαριστώ θερμά ένα πλούσιο οικονομολόγο και μου επισημαίνει ότι έχει δίκιο για αυτό που είπε. Αυτό το νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή θα το ψηφίσετε, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, κυρία Καφαντάρη? Και θα είστε γνωστό, και περήφανοι που θα μας σώσετε. Λοιπόν, μεγάλα λόγια δεν μπορούμε να λέμε, ούτε, μεγάλα, μικρά, ούτε να πανηγυρίζουμε. Ναι. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να πούμε, και νομίζω το συναισθάνεται ο κάθε βουλευτής, μάλιστα, που στηρίζει αυτή την κυβερνητική συνεργασία, αυτή την κυβέρνηση, μάλιστα, είναι ότι το έργο το οποίο έχουμε αναλάβει από το 2015, να βγάλουμε τη χώρα από την Επιτροπή με τη λήξη του προγράμματος, δημιουργείται ένας συγκεκριμένος οδικός χάρτης να γίνει αυτό. Διότι δεν είναι μόνο το νομοσχέδιο το οποίο καλούμαστε την άλλη εβδομάδα να ψηφίσουμε. Αν θέλετε να μου απαντάτε σε αυτό που ρωτάω, συνολικά, μου λέτε θεωρία. Με συγχωρείτε, δεν είναι θεωρία, όταν τώρα, από την αρχή λέγαμε, λέγαμε για μια συνολική συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει μέσα και το θέμα του χρέους. Και όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, υπάρχουν βάσιμες ελπίδες και πιστεύουμε
ότι θα λυθεί και θα μπει μία ρύθμιση και για το μεγάλο αυτό ζήτημα. Αυτό το, θέμα το οποίο του χρέους, θα έχει συνέπειες γενικότερες. Καφαντάρη, ναι. Το θέμα του χρέους δεν έχει ξεκαθαριστεί τι θα ακριβώς όχι, θα γίνει. Αλλά... Δεν το ξέρουμε. Ναι. Είπατε ελπίδες. Λοιπόν, προσέξτε όμως κάτι. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, το αντιλαμβάνουμε, αλλά μην πεθάνουμε πριν από την ελπίδα, εμείς καταλάβατε. Κύριε Χατζή, επειδή υπάρχουν και οι αγορές οι οποίες δείχνουν πράγματα πέραν δηλώσεων αξιωματούχων στην Ευρωπαϊκή Εντάξει, Ένωση. Σύμφωνοι, ναι, ναι. Έτσι, είναι και το δεκαετές ομόλογο που έπεσε το επιτόκιο. Είναι το πώς κινούνται και δείχνουν κάποιες τάσεις. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι η συμφωνία όταν ολοκληρωθεί ολικά. Εγώ ρωτήσω άλλο. Έτσι. Λέω αυτό που ναι. θα έρθει στη Βουλή. Ναι. Για να το ψηφίσετε, θα το ψηφίσετε εσείς. Το έχετε πει άλλωστε. Λοιπόν, θα το ναι, ψηφίσουμε, λοιπόν, θα το συζητήσουμε, θα αναλυθούν ζητήματα επιμέρους τα οποία υπάρχουν, θα ψηφίσετε, θα δοθούν διευκρινήσεις. Θα ψηφίσετε ναι. ένα νόμο, ναι. ένα νόμο ναι. ο οποίος έχει αυτές τις μειώσεις, αυτές τις καταργήσεις επιδομάτων κτλ. Κτλ. Για τα οποία επιδόματα ή αν θέλετε για τους μισθούς εσείς σαν αριστερά είχατε αγωνιστεί να διατηρηθούν. Λοιπόν, όταν πηγαίνανε οι άλλες κυβερνήσεις, η επαράτος δεξιά, το κακό Πασό και οι υπόλοιποι να κάνουν να τα φέρουν στην ισορροπία, βγαίνανε τους δρόμους και φωνάζατε. Λοιπόν, κύριε Χατζή, και τώρα έρχεστε ναι. εσείς να μας πείτε ότι θα μας σώσετε. Όχι, μου δεν το λέμε αυτό το πράγμα. Εγώ επανέρχομαι στο εξής που ξεκίνησα, κύριε Χατζή, αυτό. Ότι τη συμφωνία και την πορεία πρέπει να τη δούμε σε σύνολο. Διότι όχι αποσπασματικά. Σαφώς υπάρχουν επιβαρύνσεις, έτσι τις οποίες κανείς δεν αρνείται. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και ναι. κάποια μέτρα ελάφρυνσης να γίνουν πιο ανώδυνες, να το πω λιγότερο αυτές οι επιβαρύνσεις ναι. που συγκεκριμένα στρώματα επιβαρύνουν και αναφέρομαι στους συνταξιούχους. Βεβαίως. Δεν θέλω να κλείνω τα μάτια μου στην πραγματικότητα. Πώς θα ζήσουν, αλλά από εκεί και πέρα όμως κύριε Χατζή θα πω κάτι άλλο. Αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι η ανάπτυξη και η ανάπτυξη έρχεται με επενδύσεις και αγωνίζεται ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή στην Κίνα και έχει υπογράψει και συγκεκριμένες συμφωνίες και αναβαθμίζεται και εγώ. Ο ρόλος της χώρας μας καλά. Και γεωπολιτικά και για επενδύσεις στο εμπόριο και από... στην ενέργεια και μια σειρά ζητήματα. Επενδύσεις ξεκίνησαν από την Κίνα, κυρία Καφαντέρα. Άρα... Εδώ και πάρα πολύ καιρό ναι. και ξαφνικά, ναι. Επειδή μιλάτε για τις επενδύσεις, βγήκε προχτές ο δασάρχης. Ναι. Και λέει είναι δάσος που δάσος εκεί δεν υπήρχε ούτε το 1820 λοιπόν, ούτε κοιτάξτε, το 1700. Κύριε... Ένα λεπτό γιατί αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Βεβαίως, θα σας απαντήσω. Και πάνε πίσω μια επένδυση στο ελληνικό. Και μετά την ώρα που ήρθα εγώ στο Βελτίο Ειδήσεων προχτές την Παρασκευή στην κυρία Κοσιονή, την ώρα που είμαι στο στούντιο με παίρνει την τηλεφωτογραφία του κυρίου Φλαμπουράρη και μου κάνει μια δήλωση ο υπουργός και λέει να το προηγούμενο θα προχωρήσουμε. Έτσι δεν γίνονται οι δουλειές. Να βγαίνει ο καθένας και η κυρία Κονιόρδου και να δημιουργούν ζητήματα. Εδώ πήγε τώρα ο Πρωθυπουργός στην Κίνα και πάλι το Υπουργείο Πολιτισμού άνοιξε άλλο θέμα. Λοιπόν, κύριε Χατζή, εγώ θα σας πω το εξής. Ότι η επένδυση στο ελληνικό λέω, πρέπει να προχωρήσει. Εντάξει. Έτσι, με σαφήνεια. Ένα. Και δεύτερον, όπως ανέφερε και ο κύριος Φλαμπουράρης σχετικά, η επένδυση αυτή θα προχωρήσει. Υπάρχουν κάποια επιμέρους ζητήματα. Είδατε ότι κάποια δήλωση που είχε γίνει, η εκδήλωση πρόθεσης από το Υπουργείο Πολιτισμού, πάρθηκε μετά πίσω. Ακριβώς γιατί ο στόχος μας είναι να προχωρήσουν οι επενδύσεις, βέβαια με σεβασμό σε στοιχειώδη ζητήματα περιβαλλοντικά, οφέλους κοινωνικού κλπ. Αλλά όσον αφορά το ελληνικό, θα προχωρήσει. Η επένδυση είναι η βούληση. Της κυβέρνησης και μάλιστα με κάποια ωφέλη πολύ πιο σημαντικά από ό,τι ήταν πριν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Πρόσβαση στο θαλάσσιο μέτωπο των κατοίκων, 1 χιλιόμετρο, λιγότερη δόμηση, περισσότερο πράσινο. Θέλω να πω ότι διαπραγματευόμαστε τις δεσμεύσεις μας όσο μπορούμε και όσο μας παίρνει προς όφελος της κοινωνίας. Αλλά οι δεσμεύσεις είναι δεσμεύσεις. Ωραία. Τώρα, δεσμεύσεις είναι δεσμεύσεις. Ναι, βέβαια, όταν έχουμε δεσμευτεί για 8 μεγάλα. Άλλες αποκρατικοποιήσεις, κύριε. Κάνετε, τι θα κάνετε. Έτσι, όπως θα γίνει και με το ΔΕΣΦΑ. Και τα μαχαιροποιούν. Έτσι, ναι, δεσμευτήκαμε τώρα. Γιατί υπογράψαμε μία συμφωνία, ναι, μία συμφωνία με επίγνωση της δυσκολίας, ναι. αλλά με στόχο και το στόχο πρέπει να βλέπουμε, να βγούμε από την Ωραία. Επιτροπή Σελίδα και να πάμε αναπτυξιακά. Όσον αφορά για τους συνταξιούχους, θα από το πούμε, κάτι. Θα το πούμε, περιμένετε. Ας μην μιλήσουν κι άλλοι, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μάλιστα. Σελίδα 693, κύριε Λοβέρδο, κύριε Παθανασίου. Βασικό σενάριο 5,6 του ΑΕΠ το 2021 πρωτογενές πλεόνασμα. Έχω εδώ μπροστά μου, το στείλανε τώρα, αποδεικνύεται ότι τα αντίμετρα, ότι τα αντίμετρα για να γίνουν χρειάζεται πλεόνασμα πάνω από 5,5%. Είναι καινούριο φρούτο αυτό.
Σε ποιον λέτε. Απαντήστε εσείς και να μιλήσει και ο κ. Παπαδόσιου. Κοιτάξτε, είναι μία από τις πάρα πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις του κειμένου. Δεν είναι μόνο τα πλεονάσματα τα οποία, για τα οποία και τι δεν έλεγαν για μας. Δεν είναι τα πλεονάσματα για τα οποία είχαμε διαβάσει και είχαμε μάθει ότι έχουν προγραμματίσει μέχρι το 22. Είναι ότι πια οι αριθμοί φτάνουν εκεί. 5,6. Νομίζω ότι... Σενάριο λέει, έτσι. Σενάριο. Ναι, ναι. Ναι, άρα... Περιλαμβάνεται πάντως το κείμενο. Βεβαίως. Σε 1693. Έχουμε λοιπόν πράγματα και θαύματα. Και έχουμε πράγματα και θαύματα και ενώ τα έχουμε αυτά, αποτυπωμένα πια σε χαρτί, ναι, αυτό που είπε ο κύριος Μητρόπουλος μας το έκλεψε. Θέλαμε να το πούμε εμείς. Ναι. Θέλαμε να φέρουμε ως Δημοκρατική Συμπαράταξη στη συζήτηση μαζί σας σήμερα αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι που έλεγαν όλα αυτά τα χρόνια όλα αυτά που λέγανε, στο άρθρο 15 έχουν μία προϋπόθεση για τα αντίμετρα τα οποία τα έχουν να ξεκινάει το σχέδιο νόμου. Τα είχαμε τώρα ότι για τα αντίμετρα ήρθε το σχέδιο νόμου. Να κάνει δήλωση σχετική το Δούνου του, την οποία ως σερβιτόρος ο Υπουργός Οικονομικών θα την πάει στο ΦΕΚ, στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως. Τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναδεί αυτά τα δύσκολα χρόνια. Τέτοια ένδειξη, απόδειξη υποτέλειας και έλλειψη τσίπας δεν έχουμε ξαναδεί. Και τι μου κάνει εντύπωση. Ενώ κύριε Χατζή πρέπει να είναι αυτές οι μέρες πένθους για την πλειοψηφία, μέρες πένθους γιατί κυδεύουν τον αντιμνημονιακό τους εαυτό οριστικά. Δεν υπάρχει Βαρουφάκης, Capital Controls, μας πιέσανε 17 ώρες διαπραγμάτευση, δεν το θέλαμε, Ιούλιος του 2015. Τώρα υπάρχει διαπραγμάτευση δική τους, εντός εισαγωγικών βέβαια, επί ένα χρόνο που καταλήγει στο τέταρτο μνημόνιο. Σήμερα κανονικά έπρεπε να είναι πένθιμο το ύφος τους. Και εσείς χαίρεστε αν αποτυχάνει μια κυβέρνηση της χώρας. Επιτρέψτε μου να κλείσω τη φράση μου. Και ενώ πρέπει να έχουν αυτό το πένθιμο ύφος, γιατί εξ αντικειμένου, ναι, όταν κυδεύεις κάτι, πενθείς, στεναχωριέσαι. Ναι. Έχουν εδώ και 10 μέρες βγει στα κανάλια, στα μέσα ενημέρωσης και προσποιούνται το χαρούμενο. Προσποιούνται δηλαδή ότι έφεραν εδώ οδικούς χάρτες, εξόδου από την κρίση, από το ένα, από το άλλο, από τα μνημόνια, δεν. Όταν υπογράφουν μνημόνιο χωρίς χρήματα. Μέχρι το 2022 προβλέψεις, χωρίς να έχουν χρήματα. Πώς να πω, ως αντίποδα για αυτή την υπερβολική δέσμευση που κάνουν για τους πολίτες και για τη χώρα. Και μέσα στη διάρκεια της ημέρας, όσο διαβάζουμε, κύριε Χατζή, γιατί τώρα αυτό είναι το άρθρο 15, είναι εύκολο να πέσει το μάτι σε ένα κομβικό άνθρωπο σε αυτό. Όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες, ανάλυση, και Δευτέρα και Τρίτη στις επιτροπές, ναι, θα βγουν και άλλα πράγματα. Φυσικά. Γιατί είχαμε συζητήσει πριν από 7 μέρες τη μη έκπτωση από το φορολογητό εισόδημα, κύριε Χατζή, ναι, τη εισφορά που δίνετε εσείς. Τη μη έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημά σας, τη εισφορά που δίνετε εσείς. Γιατί εσείς, και όπως όλοι όσοι έχουν εργασία ελεύθερο επαγγελματία, δεν έχουν αφορολογητό, έχουν αφορολογητό από το πρώτο ευρώ. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν η καταβολή εισφορά δεν εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα. Τα είχαμε κουβεντιάσει αυτά από 7 ημερών. Όχι. Αυτά τα μαθαίναμε μέρα με τη μέρα. Άρα σήμερα μέχρι το βράδυ και αύριο Δευτέρα Τρίτη θα έχουμε απόλυτη εικόνα και οι συζητήσεις θα αναδεικνύουν. Αυτό δηλαδή το οποίο χαρακτηρίζει την πλειοψηφία. Πολιτική ατιμία. Γιατί κέρδισες την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού με ψεύδι, αλλάζεις τον εαυτό σου 100% και προσποιείσαι και το χαρούμενο. Κύριε Παπαθανασίου, μια προτεραιότητα. Όταν μετέχετε στην κυβέρνηση, θα το ανατρέψετε αυτό μετά. Εγώ θα προτείνω αύριο στην πληροφορική ομάδα του κόμματός μας τους χαρούμενους και ευτυχισμένους, τους πανηγυρίζοντες βουλευτές πλειοψηφίας, αφού γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής και στις επιτροπές, να τους αφήσουμε μόνος τους να επιδοκιμάσουν με τα δυο τους χέρια ο καθένας το πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό τους τέκνο. Δηλαδή, αυτό πρέπει να γίνει. Στη Βουλή να ψηφίσετε. Δηλαδή, δεν θέλετε να δεσμευτείτε για τα θετικά μέτρα τα οποία υπάρχουν, έτσι, γιατί θεωρείτε ότι πολύ μπορεί να είστε κυβέρνηση. Δεν κοροϊδεύετε εμένα, κύριε Λαβαντάρη. Δεν θέλετε να δεσμευτείτε. Δεν κοροϊδεύετε εμένα. Και μιλάτε για μέρα πένθους, όταν το ασφαλιστικό σύστημα το καταδύσατε εκεί που το φέρατε με 12 μειώσεις και με πίεση και χωρίς αποθεματικά. Και λέτε τώρα για τις συντάξεις. Ωραία πάσα ανθρώπου που πρέπει να ξέρει και προσποιείται ότι δεν ξέρει. Όπως απέδειξε το δίκτυο που είναι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία, κύριος Νίκος Χατζόπουλος, τον είχαν εδώ οι συνεργάτες σας την περασμένη εβδομάδα. Οι περισσότερες περικοπές για όλα τα μνημονιακά χρόνια από το συνταξιδοτικό ασφαλιστικό έγιναν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Από τον κύριο Κατρούγκαλο και από τους συναδέλφους υπουργούς και βουλευτές που λέγανε ότι δεν θα κόψουν ένα ευρώ από τις τάξεις. Οι περισσότερες περικοπές τα 6 χρόνια αυτά. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ θερμά. Καταρχάς, στο ερώτημα του Αντώνη του Δελατόλα, δώσατε μια απάντηση
Που δεν θα την περάσουμε έτσι. Σε πολιτικό επίπεδο. Ναι, σε πολιτικό. Μια απάντηση ότι θα προτείνετε να μην πάτε στη Βουλή. Και αυτό που. Όχι, να μην πάμε στη Βουλή. Να μην ψηφίσετε. Στην ψηφοφορία να απέχετε. Να πανηγυρίζουν μόνοι. Άκουσα τον κύριο Σταϊκούρα. Όχι, αυτό που σα ρωτάω. Να απέχετε από την ψηφοφορία, αυτό μου λέτε. Αυτό, αυτή είναι η δική μου πρόταση. Το έχω κάνει εδώ και 2 μήνες. Άκουσα τον κύριο Σταϊκούρα πριν να λέει για ένα άρθρο για άσχετο θέμα. Και όχι αυτή τη συζήτηση. Για άσχετο θέμα με το. Από τη συζήτηση μόνο την ψηφοφορία. Από την ψηφοφορία, ναι. Όχι από τις συζητήσεις, θα μετέχουν. Προφανώς. Αυτό έλειπε να μην αποκαλύψουμε όλες αυτές τις ρυθμίσεις. Ναι. Άκουσα από τον κύριο Σταϊκούρα να λέει για ένα άνθρωπο, δεν θυμάμαι για ποιο, κοίτα το θέμα γιατί ήμουν έφευγα. Για να έρθω εδώ. Γιατί? Να λέει ότι αυτό το θέμα λέει ίσως και να το. Αν το συζητήσουμε στην κοινωνία, να το ψηφίσουμε. Δεν υπάρχει, κύριε Χατζή, μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή. Από το στη Βουλή την ώρα της ψηφοφορίας να ακούει ο πολίτης. Ναι στο άρθρο 1, όχι στο άρθρο 2. Όχι στο άρθρο 3, ναι στο άρθρο 4. Το μήνυμα είναι τόσο θολό αυτό. Εντάξει. Που είναι ανεπίτρεπτο να κύριε γίνει. Παπαθρασίου. Αυτό αφορά στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς θα έχουμε πεντακάθαρη στάση. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι αυτή. Αυτή θα είναι η δική μου πρόταση. Αυτό θα το προτείνετε, ρε, κύριε Παπαθρασίου. Μια πρώτη ανάγνωση. Υπήρξατε και υπουργός Οικονομικών με αυτό που βλέπετε, αυτά τα μέτρα που. Βεβαίως θα ληφθούν αφού έγινε αυτή η συμφωνία με τους εταίρους. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Θα ψηφιστεί στη Βουλή. Τουλάχιστον αυτές οι πληροφορίες έχουν πόλη. Δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο από το ΣΥΡΙΖΑ, από τους ανεξάρτητους Έλληνες που θα πει όχι. Άρα. Αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση που θα έπρεπε να αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι βρίσκονται στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θα συμφωνήσω ότι. Θα έπρεπε να μην πανηγυρίζουν. Εγώ θα ήμουν ακόμη πιο έντονος και θα έλεγα ότι θα έπρεπε να τονίσουν και τις διαφορές τους. Διότι είναι υπεύθυνοι. Και εν πάση περιπτώσει, ακούσαμε την κυρία Καφαντάρη να λέει ότι το πρόβλημα είναι η ανάπτυξη και όλα αυτά, τα οποία δεν θέλω να τα επαναλάβω, διότι το πόσο, το τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, αφήστε τα κρυφά. Εγώ σας λέω τα φανερά, αυτά που ξέραμε. Από μόνα τους δεν χρειάζεται να εξηγήσω εμείς. Ο κόσμος το καταλαβαίνει και νομίζω ότι τον κοροϊδεύουμε κιόλας όταν περιορίζουμε τη συζήτηση εκεί. Είπε η κυρία Καφαντάρη το πρόβλημα της χώρας είναι η ανάπτυξη. Και αυτά τα μέτρα όχι μόνο δεν βοηθάνε στην ανάπτυξη, είναι όλα τροχοπέδι στην ανάπτυξη. Οτιδήποτε στεγνώνει την αγορά από χρήμα. Πανηγυρίζουμε για να επιτευχθούν αυτά τα πλεονάσματα. Θα πεθάνει η αγελάδα η οποία μας δίνει το γάλα. Ενώ ο σκοπός είναι να μπορούμε να την αρμέγουμε και να βγάζουμε γάλα και τα επόμενα χρόνια. Η αγορά έχει στεγνώσει πλήρως. Το τετράμινο το πρώτο του 2017 είναι το χειρότερο τετράμινο που έχει υπάρξει ποτέ. Το λένε όλα τα στοιχεία. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση λέμε εμείς ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάει στην Κίνα. Και την ώρα που έχει πάει στην Κίνα, πράγματι όλοι βλέπουμε τον ένα να κλαίει όταν υπογράφει και μετά να μετανιώνει, την κυρία Κονιόρδου να λέει ότι είναι διατηρηταίο, το δασάρχη να λέει ότι είναι δάσος. Υπήρχαν και φοβερά ρεκόρ. Προγεννώθησαν τα αεροπλάνα πάνω σε δάσος. Δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Αλλά φαίνεται ότι εμείς τόσα χρόνια το είχαμε πετύχει και αυτό. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση που πραγματικά. Μας θλίβει όλους, διότι δεν οδηγεί πουθενά, διότι δεσμεύεται η χώρα τα επόμενα χρόνια να κάνει πράγματα τα οποία ακόμη και αν τα πετύχει θα έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες στην πραγματική οικονομία, στην τσέπη του καθενός, στις επιχειρήσεις, στην ανεργία. Και νομίζω ότι ό,τι και να πει κανείς για αυτό το νομοσχέδιο, κάθε μέρα επί 3 μήνες λέγατε να κλείσει η διαπραγμάτευση. Κάθε μέρα. Μεσό λεπτό. Και λέγατε ότι καθυστέρηση και έχει κόστος. Ωραία, ποια διαπραγμάτευση αυτή. Και δεν ρωτώ. Να κλείσει η διαπραγμάτευση. Δεν είπαμε να κλείσει αυτή η διαπραγμάτευση. Εσείς τώρα εσείς και θεωρείτε ότι θα την κλείνετε αλλιώς. Εδώ κάθε στέλνω βγαίνει και λέει ότι θα σεβαστούμε το ελληνικό κράτος, τις δεσμεύσεις του κλπ. Αλλά αν και πώς. Μισό λεπτό κύριε Δανατόλα. Αν σέβουμε τις δεσμεύσεις του κράτους που έχει συνέχεια. Προσφυλή και άλλο διαπραγματεύουμε και είμαστε πολύ παλιά. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Τώρα και εγώ είμαι παλιό. Δεσμεύομαι για τη συνέχεια του κράτους και θα έρθει ο Ανδρέας Ολοβέρδος, αν συμμετέχει σε ένα σχήμα κυβερνητικό, να πει ο ΣΥΡΙΖΑ που μας δέσμευσε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ σας είπα αυτό. Και μετά λέμε για το κόστος στην πολιτική ζωή από την υποκρισία. Είπα εγώ, μ' ακούσατε να πω ότι δεν θα τηρήσουμε την υπογραφή διότι δεν έκανε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτή τη συμφωνία, η οποία είναι άθλια.
ή την υπογραφή τη βάζει. Η χώρα είναι μία. Δυστυχώς λοιπόν, δυστυχέστατα, έχουμε αυτή την, τα χρόνια την πολιτική και την, αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ που μας οδήγησε και μας δεσμεύει ένα σε λεπτό, αυτά. Δεν σήμερα δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, αλλά δεν μπορεί να τα ακυρώσει. Πάντως σε σχέση με την ανάπτυξη, να μου επιτρέπετε να πω σε αυτό που είπε ο κ. Παπαθανασίου. Ένα συνολικό να πω. Ναι, βεβαίως. Θέλω να πω το εξής, ότι από τη μία μεριά η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση, μας λέει ότι αυτό είναι ένα κακό, μια κακή σφή, δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, αναγκαστικά θα το ψηφίσουμε, πιεστήκαμε, εκβιαστήκαμε και τα ρέστα. Από την άλλη μεριά η αντιπολίτευση, η αξιωματική αλλά και η αντιπολίτευση γενικότερα μας λέει τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά και τα λοιπά. Και στο τέλος εμείς θα πληρώσουμε την ύφη. Όχι, να με συγχωρείτε πολύ. Οι μεν που λένε γιατί θα το ψηφίσουν, εσείς λέτε θα το εφαρμόσετε, δεν πειράζει που λέγανε, και εμείς θα έρθουμε να πληρώσουμε το μάρμαρο. Δεν πάει έτσι, πώς θα γίνει. Με συγχωρείτε, εγώ δεν είπα. Όχι, δεν είναι. Πώς δεν είπα. Ο Τάβε και ο κύριος Λοβέρδος. Τι. Ανταλλάξετε, θα ανταλλάξετε αυτά. Ρωτάω ο κύριος Ζαλατόρας, πρέπει να ανταλλάξει. Του λέει άλλο. Και εγώ σας λέω ότι τα περισσότερα. Πώς δηλαδή. Τα περισσότερα δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Εμείς θα κάνουμε. Μου λέτε με ένα άδειο το περισσότερα δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Εσύ ερωτήθηκα εγώ για κάτι και είπα άλλο. Δεν θα τα ρωτηθείτε, κύριε. Εγώ ερωτήθηκα από τον κύριο Δελατόλα για τη στάση μας στην Ελλάδα. Εντάξει, μισό λεπτό. Αν ερωτηθώ για αυτό θα πω. Επειδή αναφέρθηκε για ανάπτυξη ο κύριο Παπαθανασίου. Μετά το διάλειμμα. Μία κουβέντα επειδή αναφέρθηκε για ανάπτυξη και τι λέμε. Θέλω να θυμίσω ότι προσπάθεια της κυβέρνησης να στηρίξει την υγιή επιχειρηματικότητα και με το νόμο για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, η Νέα Δημοκρατία που κόπτεται για την επιχειρηματικότητα δεν τον ψήφισε. Καλά, δεν έτσι, έχει σημασία. Αυτό δείχνει την πολιτική. Βεβαίως έτσι και την βοηθούνται οι υγιείς επιχειρήσεις να αρχίσουν τα χρέη. Τα λόγια είναι λόγια, επί του πρακτικού η ψήφος δεν ήταν θετική. Και νομίζω ο εμπορικός κόσμος το καταλαβαίνει. Ούτε ψηφίσαν, ούτε ψηφίσαν. Είναι στοιχεία αυτά, είναι ψήφι. Μετά το διάλειμμα, κυρία Καφαντάρη. Στάση. Ο ούτως ή άλλως χυμαρώνει τον λόγο σας. Καταλαβαίνω ότι είναι πιο χυμαρώνεις γιατί είσαστε δύσκολη θέση. Άλλοι είναι σε δύσκολη θέση. Σήμερα που καλούνται να πάρουν θέση για τα αντίμετρα. Κυρία Καφαντάρη, δεν γίνεται έτσι. Αντίμετρα δεν πήγαν μέτρα. Δεν γίνεται. Κάθε άρθρο καλείστε να το ψηφίσετε. Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, πάμε στην Δία Τιμούλου, γιατί ολοκληρώθηκε η συνάντηση Δία, νομίζω, του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, με τη Λαγκάντ στο Πεκίνο. Για πες μας έτσι με δύο κουβέντες. Όπως αναμενόταν, το θέμα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τη Γενική Διευθυντρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ. Διαπιστώθηκε στη συνάντηση αυτή απόλυτη συμφωνία, απόλυτη ταύτιση απόψεων σχετικά με την ελάφρυνση του χρέους. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο τους συμφώνησαν πως πρέπει άμεσα να υπάρξει, να δοθεί λύση για το χρέος με τον προσδιορισμό άμεσα των μεσοπρόθεσμων μέτρων, το οποίο θα αποτελέσει απαραίτητη εξέλιξη προκειμένου να ξεδιπλωθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, αξίζει να αναφέρουμε πως η κυρία Λαγκάρντ τόνισε πως αν το Βερολίνο δεν συμφωνήσει σε εφικτό δημοσιονομικό μονοπάτι το 2018 για το χρέος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα αποχωρήσει. Με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να απαντά πως στην περίπτωση αυτή δεν θα εφαρμοστούν τα μέτρα το 19 και το 20 που θα ψηφιστούν αυτήν την εβδομάδα στη Βουλή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία, κύριοι. Ακούσατε και το ρεπορτάζ, τι ακριβώς λέει και πώς μας το δίνουν αυτή την ώρα. Θα δούμε και τις λεπτομέρειες βέβαια. Το τελευταίο, κύριε Χατζή, που είπε ότι αν δεν θα εφαρμοστούν τα μέτρα, προβλέπετε από μέσα ως όρο. Το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Όχι, το έχει πει ο Πρωθυπουργός, το έχει υπογράψει, λέω. Ή τι θα περάσει από τη Βουλή. Δεν υπογράφεται αυτό. Περνάει από τη Βουλή. Ναι, περνάει, αλλά δεν υπογράφει αυτό που αυτό γίνεται τώρα. Άρα αυτό είναι μία από τις δεσμεύσεις που άκουσα πριν, από τις πολλές δεσμεύσεις. Να πάμε με τη σειρά, γιατί έχουμε πολύ χρόνο. Αντώνη. Ένα λεπτό, ναι. Αντώνη. Γιατί περιμένει. Έχουμε και μία συνέντευξη με τον Μητροπολίτη Δωδώνη. Που λέει θα πει πολλά. Αντώνη κατά τη μία, γιατί ο Μητροπολίτη είναι χειμώνα. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, για πε μα. Έχει αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ θέσει από το 15. Πάρα πολλέ. Δημιουργεί αυτό πρόβλημα αξιοπιστίας πολιτική. Σημαντικές. Είναι πάνω από αυτό, είναι σημαντικό και δεν είναι και ευχάριστο να το διαπιστώνει κανείς ακόμα και σήμερα. Είναι πάνω από αυτό ένα πρόγραμμα που θα βγάλει τη χώρα από ένα αδίέξοδο. Είναι. Το πρόγραμμα που έχουμε πει 100 φορές και το δέχονται όλοι που πάνε να ψηφιστεί στη Βουλή είναι επώδυνο, πολύ σκληρό, περιέχει πράγματα που πραγματικά ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πριν δύο μήνες δεν τα υποστήριζε. Όμως πρέπει να πάμε πιο μπροστά, είπε στο διάλειμμα, να πάμε πιο μπροστά. Εάν υπάρξει ένα σχέδιο
Μέχρι στιγμής εγώ ολοκληρωμένο δεν το έχω δει. Όμως ακούω τον Πρωθυπουργό και είμαι καλοπροαίρετος. Να βγει η χώρα στην ανάπτυξη για θέσεις εργασίας, να προσπαθήσει να εφαρμόσει και εντός του προγράμματος, αγαπητέ μου Ανδρέα, αλλά και αν μπορεί εκτός. Και εκεί να μην είστε αρνητικοί. Πολιτικές που ελαφρύνουν τον κόσμο. Βγει στις αγορές και κάνει και μια πολιτική ανταπαράθεση προς το τέλος 18-19, μπορεί η χώρα να είναι σε ένα καλύτερο δρόμο. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι μια ευχή όμως. Δεν είναι ούτε για το ΣΥΡΙΖΑ το ζητούμενο, τι λέγατε εσείς και πώς τα κάνετε εσείς. Εγώ λοιπόν λέω ότι πρέπει να πετάξουμε την μπάλα μπροστά. Όλοι, και οι δημοσιογράφοι και τα κόμματα. Ωραία. Και αυτά είναι διαπιστωμένα και έχουν και εκλογικά αποτελέσματα πίσω τους. Και οι ντούμπες και οι κολοντούμπες, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα. Για πάμε όμως στον κύριο Λοβέρδο και να θέσουμε. Και να δούμε εξής. Και τον αγαπητό μου Ανδρέα, αν το φέρει και ξανά μπει το δίλημα να συμμετέχει. Αυτό ήθελα, η ναι, Δημοκρατική να Συμπαράταξη. Το έθεσες εσύ. Σε κυβερνητικό σχήμα, να δούμε πόσα από αυτά που ορθώς τώρα τα επισημαίνει θα πει δεν γίνεται, παιδιά, συνεχίζουμε. Θα το δούμε, εδώ θα είμαστε. Κύριε Δαλατόλα, κύριε Χατζή, η μόνη προσφυλής λέξη 2,5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σε αυτή την πλειοψηφία είναι το θα. Θέλουν να μη συζητιέται το παρόν και προβάλλουν θα. Το θα όμως, όταν είναι επαναλαμβανόμενη λέξη σε μία φράση, είναι κωμικό. Καλά, εσείς και νομίζω ότι ο κόσμος γελάει πια με αυτά. Στο Πασόκ έχετε διδακτορικό σας. Θα για τα πάντα. Στο τώρα Πασόκ, λέω, που φέρνουν τα μέτρα αυτά, κύριε. Ο διάλογος επί του πιεστηρίου που κάνουμε, γιατί χθες το βράδυ κατατέθηκε εντάξει. Δεν μπορεί να περιλαμβάνει ευχές για το μέλλον. Ο κύριος, που εγώ θα το λέω από εδώ και πέρα, θα εφαρμόσω κάθε λέξη του συντάγματος, ο κύριος αυτός, κύριος Τσίπρας, που η κυβέρνησή του κάθε εβδομάδα χάνει και δύο νόμους στα συμβούλια της επικρατείας, στα ελεκτικά συνέδρια, για παραβίαση του συντάγματος, δεν έχει περιθώρια για θα. Εκείνο που η αντιπολίτευση θα κάνει είναι να στυλιτεύει αυτό που συγκροτεί άλλο το παρόν. Άλλο σας ρωτήσαμε όμως τώρα. Και το παρόν είναι κοροϊδία, γιατί το όχι, θα... Όχι, μα σας ρωτήσαμε θα, άλλο λέμε. Το θα απαντάω. Το δεν θα, απαντάτε πώς δηλαδή. Απαντάω. Το θα στηρίζεται στην εφαρμογή λόγου χάρη μια σειρά από μέτρα τα οποία έχουν ψηφιστεί. Κύριε Λοβέρδο, ακούστε, σας ρωτήσαμε αν μετέχετε σε ένα κυβερνητικό σχήμα. Λέω, θα τα εφαρμόσετε. Αφήστε τα κυβερνητικά σχήματα του μέλλοντος. Θα τα αφήσω γιατί. Δεν είστε λαός, κύριε Χατζή. Ορίστε. Ούτε εσείς ούτε κύριε Δωρατόλας ούτε εγώ. Λαός είναι δηλαδή το εκλογικό σώμα. Εμείς όταν είμαστε, θα ψηφίσει, θα πει. Εμείς δεν ψηφίζουμε, δεν έχει ψηφίσει. Έχουμε εκλογές. Τώρα εδώ πέρα έχουμε το σχέδιο νόμου τέταρτο μνημόνιο. Θα με συζητάτε για εκλογές. Τι θα γίνει σε δύο χρόνια, σε ένα μήνα. Αποφεύγεται. Το θα, κύριε Χατζή. Το θα. Συγκροτείτε και στηρίζετε. Συγκροτείτε και στηρίζετε. Σε νόμους ψηφισμένους και μη εφαρμόσιμους. Μας είπε η συνάδελφος εδώ της πλειοψηφίας για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Αύγουστο και όχι τώρα, αλλά ψηφίστηκε πριν από 20 μέρες με την τροπολογία Σαββίδη μέσα. Και αν θα εφαρμοστεί το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι ζήτημα, αν θα αρχίσει και αν θα μπει μια επιχείρηση μέσα είναι ζητούμενο. Θα μας πούνε για την κατάργηση των αδειοδοτήσεων που ψηφίστηκε πέρσι και ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Δεν κάνουν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν. Για το ελληνικό τα είπατε εσείς. Και όταν δεν μπορείς πάνω στο δεν μπορώ σου να στηρίζει ο άλλος τις ελπίδες του για το μέλλον. Όχι λοιπόν σε τούτους εδώ. Όχι. Το ελληνικό όχι μπορεί με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα άλλα, ειδικά τη μέρα του τέταρτου μνημονίου, να μου λέτε τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Να μην σας λέμε, μας κάνετε μόνο τώρα. Τώρα τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Γιατί να μην σας λέμε. Όταν έχουμε και το ελληνικό μεταβάσει που είπε ο κύριος Παπαθανασίου, πάνω στα οποία προσγειώνονταν τα αεροπλάνα, όταν έχουμε την κυρία Κονιόρδου δις για το θέμα αυτό, όταν έχουμε και τι δεν έχουμε, μια επένδυση για την οποία θα είχαν μπει οι μπουλντόζες ήδη και τα πράγματα είναι ακόμα στάσιμα, μου λέτε για αυτά. Εντάξει. Εγώ τουλάχιστον ντρέπομαι να αφήνω τον εαυτό μου να γλιστράει σε μια συζήτηση κοροϊδίας. Καλά, εντάξει, ένα είναι το δεδομένο. Εσείς καλά κάνετε. Άρθρο 15 σήμερα. Ναι. Άρθρο 15. Εντάξει. Ένα είναι δεδομένο. Άρθρο 690, σελίδα 693 του μεσοπρόθεσμου. Ναι. Από αυτό που μας έχουν πει. Πρέπει να πείτε. Για το 5,6 πλεώνασμα. Ναι. Οι περικοπές στις συντάξεις. 200-250. Με συγχωρείτε κύριε Χατζή. Ακούσατε ότι μέσα στις διατάξεις περιεργασιακών είναι κρυμμένο lockout. Lockout, ξέρετε τι σημαίνει. Δεν είναι έτσι, κύριε Λοβέρδο. Σημαίνει ότι εγώ μιλάω στην Ελλάδα. Το Υπουργείο σε επιτροπή συγκεκριμένη. Συγγνώμη. Ολοκληρώστε όμως. Ο εργοδότης λοιπόν, ο οποίος θα βλέπει μια απεργία ανάποδα, δεν θα τη θεωρεί σύνομη και αυτό θα σημαίνει κόστος για τον εργαζόμενο. Λοιπόν, αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες πρέπει να μας εξηγήσουν πού βρίσκουν το θράσος να γελάνε και να λένε σήμερα πανηγυρίζοντας ότι φέρανε κάτι καλό.
Λοιπόν, πάμε στη Βουλή αύριο και μέχρι την Πέμπτη. Πάμε στη Βουλή αύριο μέχρι την Πέμπτη. Πάμε στη Βουλή αύριο μέχρι την Πέμπτη να σηκώσουν τα χεράκια τους και να ψηφίσουν το πολιτικό, πνευματικό, κοινωνικό, οικονομικό τους παιδάκι, αυτό το οποίο παρήγαγε η ενός έτους διαπραγμάτευση, η κυρία Διαλατόλα. Αυτά λέγανε πέρσι. Αυτά λέγανε. Η κατάσταση δεν επιδεινώθηκε. Σήμερα η Καθημερινή κοστολογεί το πρόγραμμα 4,2. Τόσο. Άλλες εφημερίδες το πάνε στο 4,5. Αυτό λέγανε. Επιβαρύνθηκε μήνα με το μήνα. Να θυμίσω τι έλεγε ο Χουλιαράκης για να κλείσω. Ναι. Τι έλεγε το Γενάρη. Καλύτερα ένα χειρότερο πρόγραμμα τώρα παρά από ένα καλύτερο το καλοκαίρι. Ήρθαμε λοιπόν καλοκαίρι και με χειρότερο πρόγραμμα. Δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση αυτή, η καθυστέρηση. Με φταίει η αντιπολίτευση. Όχι, καθόλου. Με φταίμε εμείς. Μπορώ να αποκαλύψω κάτι. Εσείς και να κλείσει, κυρία Καφαντάρη. Δεν ανέβαζαν τον πύργο. Που λέει μέσα, φταίει μέσα, που λέει μέσα ότι η ανάπτυξη προβλέπεται λιγότερη από αυτή που εκτιμήθηκε από τον προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο του 2016. Κύριε Παπαθανασίου, πέντε κουβέντες εσείς και να κλείσει. Δεν ξέρω, οφείλεται και στις δύο πλευρές. Θα πούμε τώρα, θα πούμε εδώ πέρα θεωρίες για το μέλλον. Δεν θα μας τρελάνουνε. Εμείς θα τους τρελάνουμε. Δεν θα μας τρελάνουνε. Εμείς θα τους τρελάνουμε. Δεν είναι κάτι μακρινό. Σε ένα χρόνο, δύο θα κληθείς να αποφασίσεις για αυτά που ψηφίζουμε σήμερα. Μπορώ να πω κάτι. Ναι, ναι, ορίστε. Εδώ θα είμαστε. Επειδή ό,τι και να πει κανείς για το νομοσχέδιο, έχει λεχθεί, θα λεχθεί, θα τα ακούσουμε πολύ. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με αυτό που είπε ο κύριος Χατζής. Τι γίνεται αύριο, πώς θα πάμε στην ανάπτυξη. Γιατί όλοι τη λένε πώς θα πάμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το είπε η κυρία Καφαντάρη. Εγώ υποστηρίζω πρώτο ότι η καθυστέρηση στο κλείσιμο. Όχι υποστηρίζω, είναι δεδομένο. Έχει στοιχήσει πάρα πολύ, διότι αυτά που γίνονται τώρα δεν προβλέπονται πριν από 6 μήνες, λιγότερα ακόμα προβλέπονται πριν από ένα χρόνο. Άρα δεν υπάρχει αμφιβολία. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταλαβαίνει ότι η καθυστέρηση στοιχίζει στη χώρα, θα έλεγα ακόμη και στους ίδιους. Δεύτερον, ότι βασικό κλειδί για την ανάπτυξη είναι η αξιοπιστία. Την αναφέρατε, κύριε Δανατόλα, αλλά ως δευτερεύον. Τι δευτερεύον, πώς μπορεί ο ξένος να έρθει εδώ όταν βλέπει αυτά τα επιμέρους. Άκουσα που είπατε το πήραμε πίσω. Μα αυτό το μπρος πίσω ο επενδυτής νομίζετε ότι θα βασίζεται στο αν η Κονιόρδου θα πιεστεί, δεν θα πιεστεί, αν το πάρει πίσω, εάν θα του ο άλλος ο δασάρχης θα αποφασίσει και μετά θα ξεαποφασίσει. Το πρώτο και κυρίαρχο είναι η αξιοπιστία. Αξιοπιστία δεν έχετε. Και δεν έχετε διότι όλα αυτά τα χρόνια και οι πρώτες κολοτούμπες και οι δεύτερες κολοτούμπες και οι χτεσινές κολοτούμπες θίγουν και τραυματίζουν ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ένα άλλο. Γιατί φτάσαμε εδώ, διότι επί τόσα χρόνια αντί να κάνουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές τις οποίες μας ζητούσαν, είχαμε την εύκολη λύση μειώσεις μισθών συντάξεων. Εδώ έχουν ευθύνη και οι ξένοι που το αποδεχόντουσαν. Και οι ξένοι οι οποίοι μας λένε τώρα δεν έχετε κάνει τις διαρθρωτικές αλλαγές, γιατί δεν επέμεναν για τις διαρθρωτικές αλλαγές όπως επέμεναν για τις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων που στο κάτω-κάτω της γραφής έχουν αναγνωρίσει και εκ των υστέρων τα λάθος πολιτική. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε, αν θέλουμε την ανάπτυξη, να έρθουμε στο μέρος του επενδυτή, να δούμε τι ζητάει ο κάθε επενδυτής, όχι ο επενδυτής φωτογραφία Ιβάν Σαββίδης, του περνάμε προσωπική τροπολογία, που ταυτή δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε, διότι τελικά αυτόν για τον οποίο έγινε η τροπολογία φαίνεται τον αφήσαμε απ' έξω αφού δεν είχε αναδρομική ισχύ. Έτσι, αστεία πράγματα. Δεν έρχεται κανείς να επενδύσει σε αστεία χώρα, σε χώρα που δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της, σε χώρα. Αστεία η χώρα μας. Πώς την έχετε καταντήσει, δεν είναι αστείο αστεία, αυτό. Πολύ δεν είναι αστείο. Δήλωση. Να σας πω, με συγχωρείτε, την καταντήσατε αστεία. Όταν το πρωί υπογράφετε και το βράδυ κλαίτε, όταν το πρωί ο Πρωθυπουργός υπογράφει με τους Κινέζους, τους οποίους πάει τώρα και προσκυνάει, δεν θέλω να θυμίσω τι γινόταν επί των ημερών μας όταν ανοίξαμε την πόρτα της Κίνας, αφήστε το αυτό. Λοιπόν, όταν το πρωί υπογράφει ο Πρωθυπουργός για τους Κινέζους και το απόγευμα. Ο αντίστοιχος του υπουργός, σας θυμίζω, ότι λέει αυτά που υπογράψαμε δεν θα τα τηρήσουμε. Αυτό λέει στην ουσία. Ναι, την έχετε καταντήσει. Αστεία χώρα, γι' αυτό θέλει σοβαρότητα. Η κυβέρνηση την υλοποίησε τη σύμβαση. Έτσι, τώρα, έτσι. Για την Κόσκο και μιλάτε σε με μένα. Ωφέλη, για την Κόσκο και για μιλάτε κόσμο, σε μένα που όταν ήταν να έρθει. Στο κερατσίνι. Κυρία Καφαντάρη, ήσασταν λοιπόν, κι εσείς όταν βγαίνανε έξω λοιπόν, με τις μπουνιές και τις γροθιές και τα τέτοια να μην έρθουν. Ήρθε η ώρα που πήρε. Ήσασταν κι εσείς στην πρώτη γραμμή όταν διαμαρτυρόσασταν για την Κινέζο. Κύριε Παπαθανασίου, δεν μου απαντήσατε. Δεν πείτε να απαντήσω. Μπορείτε να μου απαντήσετε αυτό και όχι, σταματάω. Όχι, δεν θα απαντήσω. Απαντώ. Είχατε πάει και εσείς στις διαδηλώσεις ενάντια στους Κινέζους. Απαντώ, συγγνώμη, γιατί δεν μου στον κύριο Χατζή και λέω ότι κύριε Χατζή, μπορείτε να ρωτήσετε την κυρία Καφαντάρη εάν συμμετείχε. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Είχε μια φορά ας μιλήσει κάποιος περισσότερο από εσάς. Κύριε, με συγχωρείτε. Γιατί μια φορά. Κύριε Παπαθανασίου.
Σας παρακαλώ. Μία φορά, μπράβο. Είστε λοιπόν, σε δύσκολη θέση. Το καταλαβαίνω. Απόλυτα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχασε το αφήγημά τη. Ότι δεν θα γίνει αξιολόγηση. Μπορεί, και προχωρούμε. Κύριε Χατζή, εγώ θέλω μία απάντηση να πάρω. Εάν συμμετείχε η κυρία Καφαντάρη στις διαδηλώσεις κατά τη έλευση του Κινέζου. Τώρα, κυρία Καφαντάρη. Λοιπόν, μπορώ να πω και εγώ δύο λόγια. Να κάνω το ερώτημα. Κάντε το ερώτημα. Μιλήσανε πάρα πολύ και σωστά οι συνάδελφοι. Α τοποθετηθώ και εγώ που τέλο πάντων εκπροσωπώ την κυβερνητική πλειοψηφία. Κύριε Παπαθανασίου, σας παρακαλώ. Πέστε μου, ναι. Δεν θέλω να τη διακόψετε. Έχει και αυτό το δικαίωμα. Εντάξει, λοιπόν, το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Ναι. Αυτό που έρχεται τώρα είναι ένα μνημόνιο, κυρία Καφαντέρη. Λοιπόν, είναι μια νέα συμφωνία η οποία, για την οποία λέτε ότι πρέπει να γίνει γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και το ερώτημά μου είναι, τι διαφορετικό λέτε από τα στελέχη των κυβερνήσεων Σαμαρά Βενιζέλου όταν μας λέγανε τα ίδια, έχω τα βίντεο. Ναι. Τα ίδια που λέτε τώρα εσείς και ισχυρίζεστε ως επιχείρημα ότι πρέπει να το ψηφίσετε, λέγανε και αυτοί. Όταν εσείς η ίδια σε εκπομπή του Γιώργου του Τράγκα βγαίνατε και λέγατε ότι το ελληνικό δεν θα γίνει τίποτα εκεί παρά μητροπολιτικό πάρκο. Σας απάντησα. Υπάρχει το βίντεο. Στην πρωτολογία μου και συμφωνώ σε αυτό, αλλά αν ακούσατε τι είπα πριν. Παρακαλώ. Ότι αναλάβαμε μία δύσκολη συμφωνία. Μα και τα ίδια ψήφισε, λέγανε και άλλοι λένε. Συγγνώμη, και είχαμε το Σεπτέμβρη του 2015 ο ελληνικός λαός και μέσα σε αυτό περιλαμβανόταν. Το Σεπτέμβρη του 2015. Έτσι, ναι. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός και μέσα σε αυτό υπήρχαν κάποιες δεσμεύσεις για αποκρατικοποίηση και τη συμφωνία αυτή τηρούμε και παλεύουμε να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη όσον αφορά τους επιμέρους όρους. Τώρα όμως θα ήθελα δεν να είναι πω... καλύτερη όμως, λοιπόν, κυρία με συγχωρείτε, Καφαντάρη, περιλαμβάνει κάποια στοιχεία και λιγότερη δόμηση και ελεύθερο χώρο στην παραλία, αλλά ας μην μιλήσουμε για το ελληνικό, είναι τα μέγιστα αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι σήμερα, επειδή όσο και να προσπαθούν να πούνε οι μέρου τη αντιπολίτευση, οι προσκεκλημένοι εδώ ότι πανηγυρίζουμε. Δεν πανηγυρίζουμε, το είπα και αρχικά, αλλά ούτε είναι και μέρα πένθους όταν αρχίζει να φαίνεται μία χτίδα η οποία σημαίνει ότι μπορούμε το 2018 πραγματικά να βγούμε από την Επιτροπία και όταν αυτή τη στιγμή θα μπορέσουμε με την ολοκλήρωση της συμφωνίας και τη δεύτερη αξιολόγηση και με τη ρύθμιση του χρέους που πιστεύουμε ότι στις 22 Μαΐου θα υπάρξει κάτι πιο συγκεκριμένο να βγούμε και στις κατά αγορές με ή χωρίς το QE. Ζητούμενο είναι το QE. Από εκεί και πέρα όμως... Λέτε δηλαδή ότι το 2018 θα έχουμε ένα success story. Όχι, δεν το είπα και μη διαστρεβλώνετε. Εσείς το λέτε. Ρωτάω, κυρία Καφαντάρη. Όχι, αλλά είναι ένα θετικό βήμα για να βγει η χώρα μας στην επιτροπία που κάποιοι άλλοι μας φέρανε με τις πολιτικές τους, αλλά δεν θα αναφερθώ σε αυτό. Όσον αφορά την ανάπτυξη, εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Το κλίμα σταθεροποίησης, η επαναφορά της κανονικότητας στη χώρα μας δημιουργεί επενδυτικό κλίμα φιλικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει το υπόβαθρο με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, με μια σειρά ρυθμίσεις να έρθουν να επενδύσουν. Ήδη το ταξίδι στην Κίνα φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Θα ήθελα όμως να πω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνεργασίες συγκεκριμένες και στον ενεργειακό τομέα και στο εμπορικό και στην ψηφιακή πολιτική και όλα αυτά με την προϋπόθεση να επέλθει η κανονικότητα στη χώρα. Αλλά εν τούτης και μέσα σε αυτές τις δυσκολίες τόσα χρόνια θα ήθελα να πω ότι έχουν γίνει σημαντικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη να αποτρέψαμε την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ και επενδυτικά μιλάω τώρα, συμμετέχει και με 24% στο νέο ΑΔΜΙΕ το δημόσιο και κινέζικη εταιρεία. Ποιος προχωρεί τον ΤΑΠ με αντισταθμιστικά περισσότερα από ό,τι είχε εξασφαλίσει η τέος κυβέρνηση? Ποιος υπέγραψε τον IGB με τη Βουλγαρία? Θέλω να πω ότι γίνονται σημαντικά βήματα και στον ενεργειακό τομέα και σε όλα από την πλευρά της κυβέρνησης και η κανονικότητα όταν επέλθει θα είναι πολύ θετική. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω ότι το σχέδιο νόμου το οποίο θα συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα έχει δύσκολες πλευρές, όπως είπαμε αρχικά. Έχει την ομάδα των συνταξιούχων πραγματικά. Είναι πρόβλημα εκεί, κυρία Καφαντάρη. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα πω όμως ότι αυτό μπορέσαμε μέσα από τη διαπραγμάτευση να πετύχουμε και κάποια αντισταθμιστικά. Είναι επιτυχία να χάσουν 20%. Με συγχωρείτε. Κάποια αντισταθμιστικά. Είναι επιτυχία. Όχι. Εγώ δεν είπα. Όταν λέω να πετύχουμε, συγγνώμη. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και κάποια αντίμετρα τα οποία μπορεί να μην λύνουν συνολικά το πρόβλημα, αλλά είναι κάποια θετικά στοιχεία, π.χ. το θέμα με τα φάρμακα. Αλλά για να επανέλθω και στο ίδιο που είπα στην αρχή, ότι ο καθένας σήμερα αυτό που θέλει είναι
Μάλιστα, δουλειές, κυρία Καφαντάρη. Κύριε Χατζή. Βεβαίως, επενδύσεις. Αυτό είναι δουλειές. Το ζητούμενο για όλους, κυρία Καφαντάρη. Θέλει να δει το εγγόνι του, το παιδί κύριε του κύριε να έχει δουλειά. Ορίστε, κύριε Λοβέρδο. Άρα, κύριε, όταν λέμε ότι η κομβική σημεία είναι η ανάπτυξη τη χώρα και οι επενδύσεις που θα λύσουν και το πρόβλημα μέσα σε αυτόν τον 1,5 χρόνο είναι το κύριο ζητούμενο στην πλευρά αυτή τη κυβέρνηση. Αφήνουμε την κυρία Καφαντάρη να μιλάει, διότι εκτίθεται και παρετούμε και αν το ξέρω από την αρχή δεν θα μιλάει καθόλου. Θα άφηνα την κυρία Καφαντάρη να μιλάει συνέχεια όπως το συνηθίζει και να επαναλαμβάνει και τον εαυτό της. Καλείστε να πείτε αν θα ψηφίσετε τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων. Δεν θα ψηφίσετε. Με συγχωρείτε, εμείς τη μειώσαμε τη φορολογία όταν ήμασταν κυβέρνηση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το αίτημά σας για τα αγροεφόδια, που είναι πολύ σημαντικό για την πρωτογενή τομέα, κυρία, από 24% ΦΠΑ θα πάει Καφαντάρη, στο 13%. Το ζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα το κάναμε, το δεν απαντάτε. Θα το ψηφίσετε. Όταν σας ρώταγα εγώ, τι σας ρώταγα δεν απαντάγατε. Τώρα το απαντάτε του Παπαθανασίου. Λοιπόν, Αντρέα, μία λέξη, μία κύριε Λοβέρδο. Καλό το κάθε πολίτη που ακούει οι βουλευτές της πλειοψηφίας. Να μην ερεθίζεται, να μην εκνευρίζεται, αλλά να γελάει. Είναι μια μηχανή παραγωγής ψέματος. Ποιος γελάει? Μιλάνε για την ενέργεια. Μιλάνε για την ενέργεια. Ναι, βεβαίως. Μιλάνε που έχουν διαλύσει τη ΔΕΗ. Μιλάνε για την ενέργεια. Μιλάνε που ακύρωσαν την επένδυση 400 εκατομμυρίων από τους ΑΣΕΡ. Έχω 30 δευτερόλεπτα. Δεν ακύρωσαν η δική σας πολιτική του ΔΕΗ. 400 εκατομμύρια. Απερίφθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Λοβέρδο, και μην τα ξεχνάτε. Εντάξει, ευχαριστώ. Κάποιος για αυτό το θέμα θα πάει μέσα. Κάποιος για αυτό το θέμα θα πάει μέσα. Μέσα αυτά στο πολυνομοσχέδιο είναι παραγωγή στη φυλακή περιλαμβάνεται. Καλό το πολίτη, η αποκρατικοποίηση του ΔΕΣΠΑ, καλό που το πολίτη που ακούει να μην ερεθίζεται, να γελάει μαζί τους. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά όλους σας, να ευχαριστώ την κυρία Χαρά Καφαντάρη. Είχαμε μια ένταση, εντάξει, είναι μέρα. Ναι, ναι, τον κύριο Παθανασίου, πρώην Υπουργό Οικονομικών. Εσάς, κύριε Παθανασίου, σας καλώ ο ειδικό γιατί έχετε. Θεωρείστε η αιτία για το ΠΑΣΟΚ που η Ελλάδα έφτασε εδώ. Εγώ, 8 μήνες υπουργός. Εσείς, ναι, 8 μήνες. Ο Παθανασίου Γιάννη, σας λένε. Εσείς είστε, ναι. Ναι, 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 εγώ. Ναι. Τον κύριο Αντρέα Λοβέρδο από το ΠΑΣΟΚ. Το έχω συνηθίσει ΠΑΣΟΚ τώρα. Δημοκρατική συμπαράταξη. Σας ρώτησα και την άλλη φορά, ντρέπεστε να πείτε ότι είστε ΠΑΣΟΚ, δηλαδή. Πάλι με λύρητο ο κύριο Πάλι, μα δυσί και δυσί. Μα αφού είναι ΠΑΣΟΚ, τι πει. Γεια σου, Τάκη μου, με τα καλά σου. Καλός άνθρωπος. Λοιπόν, ευχαριστούμε και το φίλο και συνάδελφο τον Αντώνη Δελατόλα. Εσείς μείνετε εδώ γιατί στη συνέχεια έχουμε τον Μητροπολίτη Δωδώνης, τον κύριο Χρυσόστομο, πρώην Ζακύνθου, για κάποιους που δεν θυμούνται ενδεχομένως, ο οποίος μας μιλάει για την επένδυση στη Ζάκυνθο, που έχει γίνει θέμα και το έκανε θέμα την προηγούμενη Κυριακή ο κύριος Καμένος στην εκπομπή μας. Έχουμε να μας πει για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, αλλά και τι προτείνει για τις Κυριακές, για το κλείσιμο ή το άνοιγμα των καταστημάτων. Μείνετε συντονισμένοι, έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη με τον κύριο Χρυσόστομο.